κόβει για υπερμετάδοση της μετάλλαξης όμικρον τα Χριστούγεννα παρά τους περιορισμούς. Σενάρια για νέα μέτρα μετά τις γιορτές. Άνοιξε η πλατφόρμα για τα δύο δωρεάν self-test αναπολίτη εν ώψη των Χριστουγέννων. Απόλυτος εκτροχιασμός των τιμών ενέργειας, μεγάλη ανησυχία σε νοικοκυριά και επιχειρήσεις. Γιάννης Τουρνάρας, να αξιοποιήσουμε το παράθυρο ευκαιρίας της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας. Αυξήσεις διοδίων σε νέα οδό και κεντρική οδό. Σαρωτική έλεγχη από κλιμάκια της περιφέρειας Αττικής στην Βαρβάκιο Αγορά. Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, είναι Τετάρτη 22 Δεκεμβρίου και μόλις ξεκινάει η εκπομπή Κοινωνία και Οικονομία εδώ στο Attica TV. Στο ρυθμό της όμικρον και η χώρα μας πλέον, με τους ειδικούς να μιλούν για νέο κύμα της πανδημίας μετά τις γιορτές και αρκετούς επιστήμονες να βλέπουν και να προτείνουν lockdown, το οποίο σύμφωνα με πληροφορίες αναμένεται και τα νέα περιοριστικά μέτρα να ανακοινωθούν μετά τις γιορτές, μετά την πρωτοχρονιά. Ήδη πριν από λίγη ώρα, από το βήμα της Βουλής, ο Υπουργός Υγείας, ο κ. Στάνος Πλεύρης, ουσιαστικά δεν άφησε απλώς ανοιχτό παράθυρο, το είπε, το προανήγγειλε, ότι μετά τις γιορτές θα έχουμε περιοριστικά μέτρα. Ενώ την ίδια στιγμή ο κ. Δημοσθένης Αριγιάννης, ο καθηγητής στο Μετσόβιο Πολυτεχνείο, με μια έκθεσή του την οποία έχει αποστείλει στον Κυριάκο Μητσοτάκη, περιγράφει την κατάσταση, περιγράφει τις εκτιμήσεις βάσει των λιμάτων και ζητά lockdown από 3 Ιανουαρίου και για ένα μήνα. Βεβαίως, όλη η Ευρώπη κινείται στο ρυθμό της όμικρον, lockdown σε πολλές χώρες και σοβαρά περιοριστικά μέτρα, ακόμα και στην Πορτογαλία που οι εμβολιασμένοι αγγίζουν το 90%, η εστίαση πλέον και η ψυχαγωγία κλείνει νωρίτερα. Στο Βέλγιο το ίδιο, στη Γερμανία συζητάνε για νέα περιοριστικά μέτρα. Η Ολλανδία βρίσκεται σε ολοκληρωτικό lockdown και θα δούμε για πόσο μέχρι 19 Ιανουαρίου. Η Δανία το ίδιο και αυτή περιοριστικά μέτρα. Βλέπουμε λοιπόν, ακόμα και στην Κίνα, σε 13 περιφέρειες της Κίνας έχουμε lockdown. Φαίνεται ξεκάθαρα ότι αυτή η όμικρον, αυτή η μετάλλαξη μπορεί να είναι με πιο ήπια συμπτώματα, μέχρι στιγμής αυτό γνωρίζουμε, αλλά είναι υπερμεταδοτική. Και η χώρα μας δεν μπορεί να ξεφύγει. Δυστυχώς, όσο και αν η κυβέρνηση επιθυμούσε να μην πάμε σε νέα περιοριστικά μέτρα, οι ειδικοί κρούν τον κόδωνα του κινδύνου. Και βεβαίως, σήμερα συνεδριάζει και η Επιτροπή. Οι συσκέψεις στο Μεγάρο Μαξίμου είναι συνεχείς. Ο Πρωθυπουργός βρίσκεται σε ανοιχτή γραμμή επικοινωνίας με τους επιστήμονες και αναμένεται νέα περιοριστικά μέτρα, ξαναλέω, μετά τις γιορτές, γιατί καταλαβαίνετε ότι η οικονομία και η κοινωνία, και κυρίως η οικονομία, δεν μπορεί να κλείσουν μέσα στην περίοδο των εορτών. Δίπλα μου είναι ο Γιάννης Χωτσαλάτας. Οικονομικός σύμβουλος, Γιάννη, δυστυχώς ζούμε ένα πέμπτο κύμα της πανδημίας, έτσι, ισχυρότερο. Και παρόλο που πολλές χώρες έχουν ψηλά επίπεδα εμβολιασμού, δεν κατάφεραν να αντιθασεύσουν αυτό το κύμα της πανδημίας. Βεβαίως δεν έχουν πολλούς νεκρούς, δεν έχουν πάρα πολλούς διασωληνωμένους, αλλά καταλαβαίνεις ότι όσο αυξάνονται τα κρούσματα, τόσο η πίεση στο εθνικό σύστημα, στα εθνικά συστήματα υγείας αυξάνεται. Αυτό προσπαθούν να αποφύγουν οι χώρες η μία μετά την άλλη. Και μιλάμε για. Μόνο η Γαλλία δεν έχει ακόμα σοβαρά περιοριστικά μέτρα. Αυτό προσπαθούν να αποφύγουν, θεωρώ. Γι' αυτό και νομίζω ότι και η Ελλάδα μπαίνει σε αυτό το χώρο των περιοριστικών μέτρων αναγκαστικά. Όσο και αν δεν ήθελε ούτε η κυβέρνηση, ούτε νομίζω εμείς θα θέλαμε. Αλλά δυστυχώς αποδεικνύεται ότι η όμικρον είναι αυτή η μετάλλαξη, είναι ακόμα πιο σοβαρή, ενώ πιο υπερμεταδοτική από τη Δέλτα, για να μην φοβήσουμε τον κόσμο. Φαίνεται ότι μεταδίδεται αστραπιαία, αλλά τα συμπτώματά της είναι πιο ήπια και φυσικά είναι πιο ήπια και για εμάς τους εμβολιασμένους και ειδικότερα όσους έχουν κάνει και την τρίτη δόση. Δεν ξέρω τι να πω. Πραγματικά νομίζω ότι ήταν αναμενόμενη αυτή η εξέλιξη, βλέποντας τι γίνεται στις υπόλοιπες χώρες. Εμείς έχουμε κάποια περιοριστικά μέτρα που δεν υπήρχαν το προηγούμενο διάστημα στις υπόλοιπες χώρες. Τουλάχιστον θα είναι η αγορά ανοιχτή και η κοινωνία τις γιορτές. Όμως θα πάμε για ένα περιοριστικά μέτρα. Σίγουρα θα έχουμε επέκταση της τηλεργασίας. Ωράριο. Μείωση του ωραρίου στην εστίαση ψυχαγωγία. Δεν ξέρω αν και η ψυχαγωγία μπορεί να λειτουργήσει όπως λειτουργεί. Τι θα δούμε, δεν θα λειτουργήσει καθόλου. Νομίζω ότι το λιανικό εμπόριο θα πάει με click away και click in shop.
Δεν νομίζω να κλείσει, δεν χρειάζεται να κλείσει. Και από εκεί πέρα βεβαίως θα πορευτούν οι συγκεντρώσεις και όλα αυτά. Θα ζήσουμε. Δεν ξέρω τα SMS αν επιστρέψουν. Εφιάλτης να ξέρεις για μένα. Όντως. Εφιάλτης. Καλησπέρα, Μαλιά μου. Καλησπέρα στους τηλεθεατές μας. Σε βλέπω από τα μούτρα, αλλά δυστυχώς αυτή είναι η εξέλιξη. Σε βλέπω και πραγματικά σε παρακολουθώ με πολύ μεγάλη προσοχή, γιατί ξέρω ότι το ρεπορτάζ σου είναι και έγκυρο. Και έγκυρο πάντα είσαι to the point που είναι και στο χωριό μου. Που σημαίνει ότι ό,τι λες τελικά έτσι είναι και σε ακούω πραγματικά με πολύ μεγάλη απορία. Θεωρούσα ότι δεν θα ξανακλείσει η οικονομία, δεν θα ξαναυπάρξει lockdown. Από τη στιγμή που το λες, εγώ το θεωρώ δεδομένο πλέον ότι θα γίνει. Και ακόμα και η χώρα που δείχνει το δρόμο σε πάρα πολλά θέματα, το Ισραήλ, μίλησε πλέον για τέταρτη δόση υποχρεωτική. Εντάξει, αλλά να κάνουμε δόση, γιατί ο κόσμος έχει αρχίσει λίγο και θα σου πω τώρα. Έχουμε τις δόσεις του ΔΟΣΑ. Έχουμε και τις δόσεις αυτές. Και να πω ότι όλοι κάναμε και πήγαμε, ένα μεγάλο μέρος του πληθυσμού κάναμε τις δύο δόσεις. Ένα μεγάλο μέρος του πληθυσμού σπέβδει να κάνει και την τρίτη δόση. Όμως δεν μπορείς κάθε τρεις μήνες να εμβολιάζεις. Και θα σου πω, αν μπορούμε εμείς να εμβολιαζόμαστε, δεν μπορούν οι άνθρωποι. Γιατί είναι κάτι, είναι λίγο οξύμορο. Και από την άλλη, λέγαμε όλοι να είμαστε εμβολιασμένοι για να αποφύγουμε αυτό ακριβώς και βλέπεις ότι αυτό δεν το αποφεύγουμε. Και ξαναλέω ότι αυτό δεν λέω ότι δεν πρέπει να εμβολιαστούμε, για να μην παρεξηγηθώ. Λέω ότι σίγουρα πρέπει να εμβολιαστούμε για να προφυλάξουμε τον εαυτό μας από το να μπει στη μονάδα εντατική θεραπεία και βεβαίως πολύ περισσότερο να χάσει τη ζωή του. Παρ' όλα αυτά, βλέπεις ότι επειδή κολλούν πια, κολλάμε κι εμείς, εμβολιασμένοι. Και αυτή ο μικρός πάει τις εμβολιασμούς, λέει πιο πολύ. Διάβαζα κάποιες έρευνες. Πραγματικά δηλαδή δεν ξέρω με αυτό το νόημα. Ας ελπίζουμε τουλάχιστον ότι αυτό που λένε ότι θα είναι πολύ πιο ήπια τα συμπτώματα από τη στιγμή που είσαι εμβολιασμένος και ειδικά με την τρίτη δόση, που εκτοξεύει πραγματικά τα αντισώματα πάρα πολύ ψηλά. Εξελίσσεται η πανδημία, εξελίσσεται και η ιατρική. Ξέρεις πολύ καλά ότι πάντα ήμουν πολύ κριτικός απέναντι σε όλα αυτά, αλλά φτάνεις σε ένα σημείο και βλέπεις ότι και σε όλο τον κόσμο αυτό γίνεται. Είναι το γεγονός ότι και η επιστήμη πάει ψάχνοντας αυτή την πανδημία. Δηλαδή, άλλα περιμένει, άλλα βγαίνουν. Ας μην γίνουμε τερματώσμα, βέβαια. Κανένας μας και πολύ περισσότερα τα παιδιά, επιμένω σε αυτό που λέω. Ξαναλέω ότι πριν λίγη ώρα ο κ. Πλεύρης τον επιβεβαίωσε ότι έρχονται νέα περιοριστικά μέτρα. Εγώ δεν θα πω για lockdown, νέα περιοριστικά μέτρα. Και ο κύριος Πέτσας το πρωί, θα τον ακούσουμε στον Αντένα, είπε ότι έρχονται νέοι περιορισμοί μετά τις γιορτές. Πάμε να ακούσουμε τον κύριο Πέτσα, τον αναπληρωτή υπουργό εσωτερικών. Οι γιορτές θα γίνουν όπως είμαστε και τώρα. Δεν πρόκειται να υπάρξει κάποια αλλαγή. Αυτό που συζητάμε είναι για τη νέα χρονιά. Αυτό που συζητάμε είναι για τη νέα χρονιά, να δούμε αν θα υπάρξει κάποια ανάγκη προσαρμογής των μέτρων στις δύο κατευθύνσεις που είπε ο Πρωθυπουργός εχθές. Είπαμε, οι δύο προσαρμογές που μπορεί να γίνουν θα αφορούν είτε μεγαλύτερη διείσδυση της τηλεργασίας, είτε κάποιοι περιορισμοί που έχουν να κάνουν σε σχέση με τον τρόπο που διασκεδάζουμε. Αυτές είναι οι δύο κατευθύνσεις που έχει δώσει ο Πρωθυπουργός. Αν χρειαστεί κάποια εξειδίκευση, θα τη δούμε. Εγώ αν όμως στηρίξουμε τα μέτρα σωστά, όπως και τώρα, εγώ πιστεύω θα είμαστε εντάξει. Αυτά είπε. Ουσιαστικά επιβεβαιώνει όσα λέμε εδώ με τον Γιάννη. Θέλω να δω τι θα σημαίνει για την οικονομία όλο αυτό. Ναι, και εγώ αχ λέω και οι επαγγελματίες λένε αχ. Να δούμε τι θα σημαίνει, γιατί θα χρειαστούν νέα μέτρα στήριξης. Αν γίνει οτιδήποτε. Δεν ξέρω που, αν είναι μόνη η τηλεργασία. Υπάρχει πρόβλημα και στα σχολεία πια. Θέλω να σου πω το πρωί, κάνοντας ρεπορτάζ στο Newsbomb και στην Μυτιλίνη και στη Λέσβο και στα Χανιά, οι περιφερειάρχες είπαν ότι υπάρχει σοβαρό πρόβλημα. Δηλαδή στη Μυτιλίνη, 1200 κρούσματα, τα 800 είναι παιδιά. Στα Χανιά, κρυπαρεί ο περιφερειάρχης να κλείσουν τα σχολεία. Θέλω να πω λοιπόν ότι και εμείς πρέπει να είμαστε. Δηλαδή θα μπορούσαμε να κλείσουμε τα σχολεία μια εβδομάδα νωρίτερα. Να προφυλάξουμε και τα παιδιά, επειδή τα παιδιά όμως πάνε σπίτι τους, πάνε στους γιαγιάδες, πάνε στους παππούδες, πάνε σε εξωσχολικές δραστηριότητες, σε μπάσκετ, σε ποδόσφαιρα. Όλα αυτά γίνεται στήση υπερμετάδοσης. Δηλαδή, γιατί δεν θα μπορούσαν να κλείσουν τα σχολεία, όπως το έκαναν και άλλες χώρες αυτό. Κλείσαν μια εβδομάδα νωρίτερα. Επιμένει το Υπουργείο Παιδείας να έχει το 50-1. Για μένα δεν είναι σωστό το πρωτόκολλο. Είναι πολύ ψηλό αυτό το ποσοστό. 50-1. Αυτό λένε όλοι. Αυτό λένε όλοι, δεν το λέω εγώ. Δηλαδή κάπου πρέπει να πρετανεύει. Αυτή η αιμονή. Η λογική είναι με την αιμονή, δεν κάνουμε κάτι. Τέλος πάντων, δεν ξέρω. Εγώ θεωρώ ότι τώρα μια 16χρονη στη Λαμία διασωληνώθηκε. Ευτυχώς η προηγούμενη 16χρονη που είχε μπει στο νοσοκομείο πήρε εξιτήριο. Αλλά δεν είναι ωραίο θέμα να βλέπει 16χρονα παιδιά τώρα να διασωληνώνονται. Αν είναι δυνατόν. Ενώ μπορούσαμε να τα έχουμε προφυλάξει. Και εκεί υπάρχει αυτή η κριτική και νομίζω ότι καλώς και ορθώς ασκείται αυτή η κριτική. Θα πρέπει και στο Υπουργείο Παιδείας και προσωπικά υπουργός να το δει διαφορετικά. Καταλαβαίνω ότι και εγώ είμαι υπέρ της διαζώσης εκπαίδευσης, όλοι μας. Ναι. Όταν όμως βλέπεις ότι πάει να ξεφύγει η κατάσταση, προσπαθείς να το περιορίσεις μία εβδομάδα πριν τα Χριστούγεννα και μία εβδομάδα μετά. Πολλοί επιστήμονες είχαν βγει και το είχαν πει ως πρόταση. Κλείστε τα μία εβδομάδα πριν και ανοίξτε τα μία εβδομάδα μετά. Και με τις δύο εβδομάδες των διακοπών θα γίνονταν ένας μήνας. Δεν χάνονται και δεν χάθηκε και τίποτα.
Μα και πέρυσι όλοι ήταν, δόξαζαν την τηλεκπαίδευση, ένα μέσο το οποίο λειτουργήσε, ειδικά τις τελευταίες ημέρες. Μην ξεχνάμε, όλοι έχουμε παιδιά που πηγαίνουν σχολείο. Αυτή την εβδομάδα πριν από τις γιορτές, μάθημα στην ουσία αυτό, δεν γίνεται. Γι' αυτό και όλες το λέγανε οι επιστήμονες και είχαν δίκιο. Δεν ξέρω γιατί το Υπουργείο Παιδείας κοφεύει, κλείνει τα μάτια. Πάντως υπάρχει τεράστιο πρόβλημα με τα σχολεία και θα το βρει μπροστά της κυβέρνηση αυτό. Θα το βρει το Υπουργείο Παιδείας μπροστά του και ας ελπίσουμε να μην έχουμε τα χειρότερα. Εντάξει, εγώ λέω απλώς ότι και από το ρεπορτάζ προκύπτει και δεν είναι και αυθαίρετο αυτό που λέω, ότι σε περιοχές συγκεκριμένες υπάρχει τεράστιο θέμα με τα σχολεία. Τεράστιο θέμα. Λοιπόν, ας το δουν. Λοιπόν, για πάμε να δούμε τώρα, Γιάννη μου, γιατί τελειώνει ο χρόνος. Οι φορολογικές υποχρεώσεις και ασφαλιστικές δεν τελειώνουν. Όχι, βέβαια. Ένα τσουνάμι υποχρεώσεων. Το καλό είναι ότι πήρε παράταση επιστρεπτέα 6 μηνών και αυτό είναι μια ανάσα. Τώρα όμως μέσα σε όλα αυτά που γίνονται δεν ξέρω πραγματικά πώς νιώθουν οι ελεύθεροι επαγγελματίες, οι μικρομεσαίοι, όλοι αυτοί οι άνθρωποι αυτοαπασχολούμενοι. Σκέψου τώρα να έχεις ένα μικρό κατάστημα και να πρέπει πάλι να πας στο click away και click in shop. Είναι τρέλα. Είναι τρέλα γιατί όλοι αυτοί έχουν βιώσει τα 10-12 πλέον μνημονιακά χρόνια. Βιώνουν την πανδημία, βιώνουν την ενεργειακή κρίση. Μόνο χθες 24% το φυσικό αέριο επάνω. Μιλάμε είναι από ρεκόρ σε ρεκόρ. 800% πάνω. Ναι, από αρχής του έτους. 820% γιατί έγραψα ακόμα. 820%. Ναι. Δηλαδή αυτό το εκρηκτικό κοκτέιλ πανδημίας, όμικρον και ακρίβειας χτυπά ανεπανόρθωτα και τους οικογενειακούς προϋπολογισμούς αλλά και το ταμείο των επιχειρήσεων. Όλο τον κόσμο. Όλο τον κόσμο. Μα... Γι' αυτό είδαμε και είχαμε παρουσιάσει την προηγούμενη φορά το βαρόμετρο του GPO που έλεγε πλέον ότι η απεσιοδοξία στον κόσμο είναι πρόδειλη. Δηλαδή, βλέπουμε το ποσοστά να έχουν εξευθεί σε αυτούς οι οποίοι λένε ότι πλέον δεν θα τα καταφέρουμε, δεν μπορούμε να τα καταφέρουμε. Μα δεν γίνεται. Όχι, δεν γίνεται. Δεν γίνεται. Μου λέει ένα συνάδελφο σήμερα ότι πήγε στο σπιτάκι να πάρει έναν καφέ που παίρνει φίλτρο, τον οποίο τον παίρνει. Είναι ο συγκεκριμένο. Πώ να σου πω, όταν παίρνει κάτι συγκεκριμένο, ξέρει. 2,5 ευρώ πάνω. Δεν είναι μικρή αύξηση, είναι τεράστια. Βέβαια. Είναι τεράστια. Γιατί ο καφές έχει μόνο τόσο. Σκέψου τώρα όλα. Και το ηλεκτρικό ρεύμα, καλά, δεν το συζητώ. Και το φυσικό αέριο, όλα αυτά. Οι πρώτες ύλες, το ότι μετακλίνουν οι επιχειρήσεις το κόστος πια. Γιατί πρέπει να τα κλείσουν. Και είχαμε παρουσιάσει το φυσικό αέριο, Αμαλία, μαζί τα συζητάγαμε εδώ. Σαν το ελβετικό φράγκο που πολλοί θεώρησαν ότι θα πάρουν ένα δάνειο και θα είναι καλύτεροι όροι και τελικά έχουν πληρώσει τα πάνδυνα οι άνθρωποι. Και να πούμε ότι βγήκε απόφαση χθες για το ελβετικό φράγκο. Βγήκε απόφαση από το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο πλέον. Στην ουσία, τα φόπλακα σε αυτούς οι οποίοι είχαν κάποιες βλέψεις, κάποιες ελπίδες ότι θα μπορούν πλέον να γλιτώσουν ορισμένα χρήματα. Ναι. Δυστυχώς, δικαιώνονται οι τράπεζες, δικαιώνεται το ελβετικό φράγκο. Μάλιστα. Και οι δανειολήπτες θα έχουν πλέον μπροστά τους ένα γολγοθά. Ακριβώς. Λοιπόν, πάμε να δούμε τα μέτρα στήριξης λοιπόν, για το 2022, ξεκινώντας, Γιάννη μου, από την επιστρεπτεία προκαταβολή. Για την επιστρεπτεία προκαταβολή, λοιπόν, την οποία είχαμε πει όταν η ευχάριστη είδηση ακόμη και στη Θεσσαλονίκη, γιατί ήταν πολύ μεγάλο το ποσοστό πλέον που δεν θα επέστρεφαν επιχειρήσεις προς το δημόσιο. Εδώ λοιπόν έχουμε μία διπλή παράταση. Η πρώτη παράταση έχει να κάνει με την πληρωμή της πρώτης δόσης που κανονικά ήταν να γίνει τέλος Ιανουαρίου. Αυτή λοιπόν η πρώτη δόση πηγαίνει 30 Ιουνίου του 2022 για να πληρωθεί. Έχουμε λοιπόν ένα εξάμεινο παράτασης. Όπως επίσης έχουμε και μία παράταση για αυτούς οι οποίοι έχουν τα χρήματα για να πληρώσουν εφάπαξ το ποσό και να έχουν μία επιπλέον έκπτωση της τάξης του 15%. Αυτοί λοιπόν δεν θα χρειάζεται να τα πληρώσουν τέλος του χρόνου. Παίρνουν μία παράταση και μπορούν μέχρι 31 Μαρτίου να πληρώσουν αυτό το ποσό. Έχουμε επίσης παράταση για τις πάγιες δαπάνες. Ναι, μεν δεν είναι χρήματα οι πάγιες δαπάνες. Το καταλαβαίνουμε ότι δεν μπαίνουν στα χρήματα στην τραπεζικό λογαριασμό της επιχείρησης, αλλά είναι ένα πιστωτικό κουπόνι βάσει του οποίου θα πληρώνει ασφαλιστικές και φορολογικές υποχρεώσεις. Αυτές οι ασφαλιστικές και φορολογικές υποχρεώσεις μπορούσαν να πληρωθούν με χρήση του κουπονιού έως 31 Δεκάτου. Παίρνει παράταση λοιπόν, μπορείτε να χρησιμοποιήσουμε αυτό το κουπόνι μέχρι 30 Ιουνίου. Το πρόγραμμα συνεργασία. Επίσης γίνει επέκταση του μέτρου μέχρι τις 31 Μαρτίου. Να θυμίσουμε το πρόγραμμα συνεργασία είναι αυτό το οποίο κομμάτι του μισθολογικού κόστους αναλαμβάνει πλέον και το πληρώνει το δημόσιο. Έχουμε παράταση του μειωμένου συντελεστή έως 30 Ιουνίου για τα υλικά της ημοκάθαρσης αλλά και για τα μέσα της ατομικής υγιεινής τότε που είχε κατέβει ο συντελεστής στην αρχή της πανδημίας, να θυμίσω. Έχουμε για τις δαπάνες της πράσινης οικονομίας, της ενέργειας και της ψηφιοποίησης στις επιχειρήσεις που πραγματοποιούν τέτοιες δαπάνες μία επιπλέον έκπτωση 100% από το εισόδημα. Αυτό επεκτείνεται για τα επόμενα 3 χρόνια. Ένα κίνητρο για να μπορέσει κάθε επιχείρηση να κάνει πράσινη ενέργεια και ανάπτυξη και ψηφιοποίηση. Όπως επίσης την επιδότηση του ηλεκτρικού ρεύματος, τα λέγαμε προηγουμένως, 49,5 ευρώ πλέον η επιδότηση από 39 που ήταν και στα 55,5 ευρώ από 45 στα ευάλωτα νοικοκυριά. Αυτές οι εκπτώσεις, να θυμίσουμε όταν ξεκίνησαν για το ρεύμα,
Το Σεπτέμβριο ήταν 9 ευρώ, 18 τον Οκτώβριο, 39 τον Νοέμβριο και πλέον τώρα πάνε 49,5. Θα μου πεις, φτάνουν αυτά για να καλύψουν αυτή την τεράστια αύξηση στο ρεύμα? Όχι. Όχι βέβαια, σε καμιά περίπτωση. Δεν φτάνουν. Σε καμιά περίπτωση. Δεν φτάνουν και πρέπει να το ξαναδεί η κυβέρνηση. Δεν φτάνουν, πραγματικά δεν φτάνουν. Όπως και η ΔΕΠΑ που έκανε για το φυσικό αέριο, από το 16% πήγε το 40% για τον Δεκέμβριο, όταν έχουμε 800% προηγουμένως αύξηση πλέον στην τιμή του φυσικού αερίου. Και υπάρχει και το αγροτικό τιμολόγιο ενέργειας για τους αγρότες, λοιπόν, κάλυψη του μεγαλύτερου μέρους της ρίστας αναπροσαρμογής για τους μήνες Αύγουστο έως και Δεκέμβριο. Και υπάρχει και μία γραμμή, ένα πενταψήφιο νούμερο πλέον που τίθεται σε λειτουργία, το 15902, και είναι για αυτούς τους καταναλωτές οι οποίοι είτε είναι πρώτον πυλών να τους κοπεί το ρεύμα λόγω ότι δεν έχουν πληρώσει λογαριασμούς, είτε σε έχει κοπεί το ρεύμα και είναι ευάλωτο νοικοκυριό. Αυτό λοιπόν το νοικοκυριό θα μπορεί να κάνει χρήση αυτού του αριθμού για να μπορεί πλέον, εάν έχει κοπεί το ρεύμα ή αν κινδυνεύει να κοπεί το ρεύμα, να βρει από εκεί πέρα μία στήριξη, ώστε τουλάχιστον τις ημέρες των εορτών, γιατί όλα αυτά τα μέτρα είναι μέχρι τέλος του Δεκέμβρη, να μπορεί να έχει ρεύμα στην οικογένειά του. Μάλιστα. Τι να πω. Εντάξει, υπάρχουν μέτρα στήριξης, θα έχει τρεις φορές. Έχει η κυβέρνηση δώσει παραπάνω και ακόμα παραπάνω, αλλά δεν φτάνει. Δεν είναι τα ποσά αυτά που καλύπτουν την αύξηση της αυξήσεις που βλέπουν οι καταναλωτές. Πραγματικά οι αυξήσεις είναι υπέρογγες στα τιμολόγια του ηλεκτρικού ρεύματος και του φυσικού αερίου. Άρα καταλαβαίνετε ότι δεν αρκεί αυτό. Λοιπόν, μάλιστα. Πάμε τώρα στις παρατάσεις των προθεσμιών. Γιατί ενδιαφέρει πάρα πολύ κόσμο. Πάντως χάρη στις μεταβιβάσεις, έτσι. Που ένα μήνα παράταση. Βεβαίως. Ένα μήνα, αρκεί να έχει κατατεθεί όμως η δήλωση του φόρου μεταβίβασης. Να καταθέσουμε τη δήλωση, απλά τα συμβόλαια μπορούν να υπογραφούν πλέον μέχρι τέλος του Γενάρη. Και αυτό γίνεται για δύο λόγους. Πρώτα απ' όλα, γιατί θα υπάρχει το ενεργειακό πιστοποιητικό, το οποίο είναι αρκετά χρήματα που θα πληρώνουν αυτοί που μεταβιβάζουν ακίνητο και το γλιτώνουν. Και δεύτερο, έχουμε την ενεργοποίηση των νέων αντικειμενικών αξιών, που και αυτές πλέον θα αφήσουν τις τιμές των ακινήτων στα ύψη. Οπότε και οι μεταβιβάσεις θα έχουν πάρει την ανηφόρα. Έτσι λοιπόν, παράταση μέχρι 31 του Γενάρη. Επίσης έχουμε το πόθεν αίσχυες παράταση για 16 Φεβρουαρίου. Η κατάθεση του πόθεν αίσχυες λοιπόν έχει πάρει παράταση και μπορούμε μέχρι τότε να γίνει. Εδώ ήταν η 31, πήρε ακόμα παράταση και στις 31 τελευταία είδηση που λέει η κάρτα εδώ. Έχει πάει και μέχρι και το Γενάρη. Επίσης έχουμε τη σύνδεση των ταμιακών μηχανών. Προσοχή μεγάλη εδώ με τα POS. Αυτή η διασύνδεση έχει πάρει μια παράταση ως το 2024. Δεν μιλάμε για τη σύνδεση των ταμιακών μηχανών, οι οποίες πρέπει να είναι με το τάξη. Είναι διαφορετική περίπτωση αυτή. Μιλάμε για τη σύνδεση των ταμιακών μηχανών και των φορολογικών συστημάτων με τα POS, με τις τράπεζες δηλαδή. Αυτό έχει πάρει παράταση. Η άλλη διασύνδεση όσον αφορά το θέμα των αποδείξεων ισχύει και μέχρι 31 Δεκάου θα πρέπει όλοι να το έχουν κάνει. Μάλιστα. Λοιπόν, προσοχή λοιπόν σε όλα αυτά. Τελειώνει και η ρύθμιση για τα κορονοχρέη, έτσι δεν είναι? Τα 72 μέχρι τέλος του μήνα, δεν είναι για τα κορονοχρέη? Γενάρη. Πάει και το Γενάρη αυτή η αίτηση. Μπορούμε και να πρέπει την κάνουμε. Μέχρι τότε. Αλλιώς μετά. Τέλος. Τα χρέη που δημιουργήθηκαν από το Μάρτιο του 20 και μετά. Σωστά. Από το Μάρτιο του 20 και μετά όλα τα χρέη που έχουν δημιουργηθεί και έχουν μπει και με δύο τροπολογίες που είχαν περάσει στη Βουλή, άλλες δύο κατηγορίες οφειλετών. Είχαν μπει αυτοί οι οφειλέτες που είχαν την πάγια ρύθμη της ΑΔΕ 12, 24, 24-48, αλλά τον Οκτώβριο του 20 να ήταν ενεργοί. Και είχαν μπει επίσης και αυτοί οι οποίοι είχαν οφειλές στον ΕΦΚΑ. Αυτές οι οφειλές του ΕΦΚΑ που ήταν σε 12-24 δόσεις μεταφέρονται όλες πλέον στην 36-72, μαζί με τους επαγγελματίες που είπαμε προηγουμένως και μαζί με αυτούς οι οποίοι έχουν τα χρέη ή της πανδημίας ή οτιδήποτε έχει δημιουργηθεί μέσα στην πανδημία, τα οποία όμως δεν έχουν αναστολή. Αναστολή έχουν μόνο τα χρέη της πανδημίας έως 31 Δεκάτου. Είναι πολλές οι περιπτώσεις που μπορεί ένας φορολογούμενος ή ένας οφειλέτης στα ασφαλιστικά ταμεία να έχει ρύθμιση των οφειλών τους. Από την άλλη, όμως, δεν υπάρχει ενδιαφέρον από ό,τι φαίνεται. Βλέπουμε ότι είναι πολύ λίγοι αυτοί οι οποίοι έχουν μπει στη διαδικασία να κάνουν την αίτηση και να χτίσουν τη ρύθμιση 36-72. Από τη μία, είναι το γεγονός ότι αν τη χτίσουμε, θα πρέπει μέσα σε τρεις ημέρες να πληρώσουμε την πρώτη δόση. Άρα, όσοι μπορούν το τρενάρουν όσο μπορούν προς τα πίσω. Και από τη δεύτερη είναι αυτοί οι οποίοι αδυνατούν πλέον να μπουν σε αυτή τη διαδικασία γιατί καταλαβαίνουν ότι δεν θα ανταπεξέλθουν. Ακριβώς. Λοιπόν, είναι στο μέσο Skype ο Κώστας Τσουκαλάς. Οπότε τον βάζουμε στην παρέα μας. Κώστα μου, καλησπέρα. Ο γνωστός εργατολόγος δικηγόρος. Γεια σου, Κωστή. Κωστή, δύσκολες μέρες. Αυτή η Όμικρον ήρθε πάλι να μας ανακατώσει. Η μετάλλαξη ο Όμικρον. Και ας ευχηθούμε. Μέτρα θα υπάρξουν σίγουρα. Σας λέω ότι το ρεπορτάζ τώρα γι' αυτό με έβλεπε ο Γιάννης και συγγνώμη Γιάννη μου που έστειλε μηνύματα. Είναι σε εξέλιξη η Επιτροπή των Ειδικών.
Η Επιτροπή ακριβώς σήμερα, και θέλω να σας πω, ότι αξιολογεί τα δεδομένα και θα προτείνει μέτρα περιοριστικά για μετά τις γιορτές, τα οποία βεβαίως θα εισηγηθεί στην κυβέρνηση και αναλόγως η κυβέρνηση θα πράξει. Άρα είμαστε στην τελική ευθεία για να δούμε το πλέγμα μέτρων, και εγώ χλαίω, μετά τις γιορτές, και θα δούμε τι θα γίνει, γιατί αν πάμε σε κλειστές επιχειρήσεις, Κώστα μου, θα πάμε και σε... Τα 534. Πάλι προγράμματα, η αποζημίωση ειδικού σκρουπού, ανεργία, πολύ χαμηλές αποδοχές και πολύ μεγάλα προβλήματα. Κώστα, σήμερα από χθες πληρώνονται συνταξιούχοι και παίρνουν αυξήσεις, γιατί πάλι παράπονα ακούω. Είναι περίπου 16.500 συνταξιούχοι, όπου δεν είναι και ολοκληρωθεί ο επανυπολογισμός και υποτίθεται ότι ολοκληρώνονται με την καταβολή των συντάξεων του Ιανουαρίου, οι οποίες καταβάλλονται το Δεκέμβριο. Είχαμε επίσης την εγκύκλιο για τα πλασματικά έτη, ότι τελικά δεν απαιτείται εξαγορά, δεν υπάρχει προθεσμία για την εξαγορά. Αυτό θα σε ρωτούσα. Είναι αυτό που λέγαμε την άλλη φορά, άρα αυτό αποσαφηνίστηκε. Είναι ένα θέμα το οποίο είδε η κυβέρνηση ανακοίνωσε και τελικά ευτυχώς κατάλαβε ότι θα ήταν πολύ μεγάλο λίσθημα και θα πήγαινε φόρτος εργασίας πάρα πολύ μεγάλος χωρίς λόγο στα ταμεία, με αποτέλεσμα να έρθει τελικά και να το έλυσε. Είπε ότι δεν υπάρχει προθεσμία και μάλιστα έχουμε και ένα θετικό γεγονός. Ειδικά ταμεία όπως είναι η Εθνική, τα ΠΟΤΕ και τα ΔΕΗ, όπου ήταν τα μόνα ταμεία όπου η εξαγορά, αν γινόταν σε χρόνο διαφορετικό από τη χρονιά που θέλαμε να θεμελιώσουμε, δεν μπορούσαμε να θεμελιώσουμε. Αν δηλαδή έκανε την εξαγορά κάποιος το 2021, αναγκαστικά πήγαινε με τα όρια του 2021. Ενώ μπορεί να έκανε τα 15 χρόνια το 2018, το 2017. Λύθηκε αυτό, πια αναδράμει και ανάγεται η εξαγορά στο έτος θεμελίωσης. Άρα είναι μια σημαντική εξέλιξη. Μάλιστα. Τώρα, Κώστα, τι αλλάζει κάτι εργασιακά το 2022? Καλά, θα έχουμε το πρώτο ένισμο, βγήκε τώρα η ανακοίνωση. Κάρτα, θα ισχύσει από τον Ιούνιο. Ναι. Θα ισχύσει αρχικά σε τράπεζες, ασφαλιστικές εταιρείες και σούπερ μάρκετ. Και σε δεύτερο χρόνο, αλλά σύντομα, όπου υπάρχει τηλεργασία και στο λιανεμπόριο και στις βιομηχανίες. Είναι ένα πάρα πολύ σημαντικό εργαλείο για να μπορούμε να βλέπουμε ποιες είναι οι ώρες εργασίας, τα πραγματικά ωράρια. Αλλά δεν έχω ξαναπεί αμαλία τη γνώμη μου ότι αν δεν συνδυαστεί με μια ενεργοποίηση των ελεκτρισμών ώστε να προσθέτονται πραγματικά ωράρια. Αν φτάσουμε με σε αυτό θα σε ρωτούσα. Ακριβώς. Λώνει ο εργοδότης άρα δεν ισχύουν να αντλεί και να εξασφαλίζει τη συνένεση του εργαζομένου με μέτρα και με μέσα τα οποία, όπως ξέρετε, είναι πολύ εύκολο να τον εξαναγκάσει, ειδικά σε μια περίοδο που συνήθως. Και να βλέπουμε τελικά να γίνει για ένα θετικό μέτρο να έχουμε την ομοποίηση τη παρανομία, τη αυθαιρεσία, τη μη δουλωμένη εργασία. Τώρα βγήκε η ανακοίνωση πριν από 5 λεπτά, αν είναι 5 λεπτά, από το Υπουργείο Εργασία για το πρώτο ένσημο, ότι ξεκινά το πρόγραμμα από τον Ιανουάριο. Θε να μα πει ποιου αφορά. Είναι σημαντικό μέτρο αυτό. Σημαντικό, δεν είναι ναι. Σημαντικό επειδή δίνει το 1.200 ευρώ για 6 μήνες. Δεν είναι ένα μεγάλο ποσό. Και άλλα, τέτοια προγράμματα έχουν βγει τα προηγούμενα χρόνια από τον ΟΑΕΛ. Το σημαντικό πιο είναι ότι δεν έχει κόφτη θέσεων. Δηλαδή δεν λέει, όπως λέει ένα άλλο πρόγραμμα, είναι για 10.000 θέσεις. Σωστά. Είναι για απεριόριστο αριθμό τουλάχιστον εξ αρχής. Είναι για κάποιον που δεν έχει ούτε ένα ένσημο. Ούτε ένα ένσημο δεν πρέπει να έχει για να πει. Ούτε ένα ένσημο. Είναι για την πρώτη ασφάλιση. Είναι σημαντικό. Μετά θα δούμε στην πράξη αν θα λειτουργήσει. Κατά τη γνώμη μου δεν είναι πολύ μεγάλο το οικονομικό φέλγητρο. Όχι, δεν είναι. Ο εργοδότης για να πάρει 600 ευρώ. Για να πάρει έναν που δεν έχει εμπειρία, είναι πιθανό να επιλέξει έναν ο οποίος έχει πιο μεγάλη εμπειρία και ας μην πάρει 600 ευρώ. Δεν είναι ένα τεράστιο οικονομικό κίνητρο τα 600 ευρώ. Ναι. Όμως είναι ένα μέτρο, θα μπορούσε να είναι πιο ευρύφορο. Το βασικό θετικό του είναι ότι δεν έχει συγκεκριμένο όριο δικαιούχων. Άρα ότι όσοι το επιλέξουν θα συνεχίζουν και θα το παίρνουν. Αυτό είναι σημαντικό. Μάλιστα. Έχουμε το myergani.gov.gr όπου θα μπορεί να βλέπει ο εργαζόμενος το ωράριό του, αν είναι μερικός απασχολούμενος ή πλήρως απασχολούμενος, να βλέπει το προφίλ των εργοδοτών, αν έχει λάβει αποζημίωση ειδικού σκοπού, να βλέπει ανακοινώσεις του Υπουργείου. Θα είναι ένα εργαλείο, και θα έχει έναν ρόλο. Και βέβαια έχουμε από αρχές του χρόνου ότι ενεργοποιούνται διάφορες ρήτες που έχει θέσει ο νόμος 4808 για την βία και την παρενόχληση σε χώρους εργασίας. Κάτι το οποίο σημαντικό. Είναι και αρκετά επίκαιρο λόγω όλων αυτών που βιώνουμε και σαν κοινωνία το τελευταίο 1,5 χρόνο με τις αποκαλύψεις που έχουν γίνει. Ότι πλέον υπάρχει αυτοτελές τμήμα σε επιθεωρήσεις εργασίας, όπου θα μπορεί να καταγγέλει εκείνος ο οποίος παρενοχλείται
το γεγονός παρενόχλησης και θα μπορεί να βάζει κυρώσεις ή επιθεώρηση εργασίας, ότι πια ρητά αναφέρεται ότι σε περίπτωση που καταγγελθεί ότι υπάρχει περιστατικό παρενόχλησης, θα πρέπει ο εργοδότης να λαμβάνει άμεσα μέτρα, όπως για παράδειγμα αρχικά τουλάχιστον να αλλάξει ωράριο τον καταγγελόμενο σε σχέση με τον καταγγέλλοντα, ώστε να μην συμπίπτουν. Και δευτερευόντως, αν θεωρηθεί ότι πράγματι υπάρχει θέμα, μπορεί να θέσει ακόμα και σε απόλυση του καταγγέλλοντος. Ρητά ορίζεται ότι ο κύριος που κάνει καταγγελία και δεν υπάρχουν κινήσεις από την επιχείρηση προκειμένου να αρθεί η προσβολή στην προσωπικότητά του, θα μπορεί να μην πηγαίνει στη δουλειά και να συνεχίζουν να τρέχουν οι μισθοί, να είναι δηλαδή η περίμενα λόγω έλλειψη μέτρων. Και βέβαια, ότι θα πρέπει επιχειρήσεις που έχουν πάνω από 20 άτομα να έχουν οριστικό κείμενο αναφορά, αλλά και μένει και πολιτική εκπεφρασμένη σε σχέση με τα γεγονότα αυτά. Να ενημερώνουν δηλαδή και τα δικαιώματά του. Μάλιστα. Γιάννη. Ναι, να εκμεταλλευτούμε τον Κώστα, γιατί βέβαια έχει τις άπειρες γνώσεις πάνω στο κομμάτι και τον είχα ακούσει σε κάποια συνέντευξη την οποία είχε δώσει για τη συγκεκριμένη περίπτωση που είχε στο γραφείο του για κάποιον ο οποίος είχε παλαιά χρέη στον ΕΦΚΑ. Κώστα, να διευκρινίσουμε λίγο τι γίνεται με την απόφαση αυτή του ΣΤΕ για την δεκαετία για την παραγραφή των χρεών. Γιατί πραγματικά διαβάζουμε στο διαδίκτυο διάφορες αντικρουόμενες απόψεις. Πότε ισχύει η δεκαετία, αν πρέπει να έχει λάβει γνώση αυτός ο οποίος έχει τα χρέη, τι γίνεται σε περίπτωση που είναι διαγεκομένη αυτή η διαδικασία. Όταν λέμε για παραγραφή των χρεών πέραν της δεκαετίας, δεν εννοούμε ότι συλλήβει όποιο χρέος έχει γεννηθεί πριν τη δεκαετία διαγράφει. Έτσι, μιλάμε ή για χρέη τα οποία καθυστέρησαν να βεβαιωθούν και σήμερα βεβαιώνονται, για παράδειγμα, οφειλές που αντιστοιχούν στο διάστημα 2000-2010. Για παράδειγμα, είχα και εγώ υπόθεση πρόσφατα που ήρθε άνθρωπος ο οποίος τώρα, εν έτη 2021, βεβαιώθηκαν οφειλές από το 8 έως το 12. Το κομμάτι, μάλλον από το 96 στο 12, το κομμάτι μέχρι το 2011, δεκαετία από σήμερα, είναι παραδιαγραμμένο. Το κομμάτι 11 έως 12, για παράδειγμα, δεν είναι παραδιαγραμμένο. Αλλά όλα αυτά έχουν να κάνουν είτε σε σενάρια μη βεβαίωση, είτε σε σενάρια που μπορεί να βεβαιώθηκε η οφειλή εγκαίρως πριν 15 χρόνια, αλλά έχει περάσει δεκαετία όπου εντός της οποίας δεν οχλήθηκε ο οφειλέτης. Δηλαδή δεν ήρθε το ΤΕΒΕ, το ΙΚΑ, το ΚΕΑΟ να του πει «Κύριε Χατσαλάτα, πρέπει να πληρώσεις τόσα λεφτά». Και παρήλθε ένα διάστημα λοιπόν άπραστο και εκεί θεωρείται ότι έχει παραγραφεί. Αν όμως μιλάμε για μια οφειλή, η οποία ναι, μεν γεννήθηκε το 2005, άρα έχει περάσει δεκαετία. Αλλά αυτή η οφειλή, το ΚΕΑΟ έστειλε ατομική ειδοποίηση το 2011, το 2013, το 2015, το 2017. Ή ρυθμίστηκε η οφειλή με πρωτοβουλία του ασφαλισμένου το 2014, το 2016. Κάθε φορά που είτε σε ενοχλούν είτε ρυθμίζει, ενοχλούν εννοούμε εγγράφος, θεωρείται ότι αν δεν έχει παρέλει δεκαετία, αναβιώνει η δεκαετία και ξεκινάει από εκείνη τη στιγμή η νέα δεκαετής παραγραφή. Άρα είναι πολύ σημαντικό να δουν όλοι πότε έχουν τελευταία φορά οχληθεί, να ζητάνε την ατομική ειδοποίηση αν τους κοινοποιείται και βέβαια πρέπει να αποδείξει και το ταμείο ότι τους έχει οχλήσει. Δεν αρκεί. Δεν είναι δηλαδή, δεν πρέπει οι ίδιοι να αποδείξουν ότι δεν είναι ελεφαντές. Πρέπει και το ταμείο να αποδείξει ότι πράγματι εγώ σε είχα ενημερώσει εγκαίρως στην νόμιμη διεύθυνσή σου για την οφειλή σου. Επειδή οι ατομικές ειδοποιήσεις όμως παλιά, έτσι και στην εφορία, πηγαίνανε με ένα απλό ταχυδρομείο. Δεν μπορεί να αποδείξει κάποιο ότι έχει λάβει γνώση. Άρα λοιπόν μπορεί να έχει βγει ατομική ειδοποίηση από το ΚΕΑΟ, αλλά ο οφειλέτης δεν έχει λάβει ποτέ γνώση. Δεν έχει λάβει, έτσι είναι. Περίπτωση... Εκεί θα έχουμε σίγουρα μπερδέματα. Ούτε στην πράξη θα έχουμε μπερδέματα, θα έχουμε. Αλίμονο. Λοιπόν, ο κύριος τώρα μας στέλνει ένας ακροτής, μας ακούει. Κρατή είπα, το ραδιόφωνο, τηλεθεατή. Εντάξει, μπερδεύομαι λόγω ραδιοφώνου. Λοιπόν, ο κύριος Τάσος και λέει: καλησπέρα, να σας ρωτήσω. Η μητέρα μου παίρνει κάτω από 600 ευρώ σύνταξη και έχει επικαρπία για ένα σπιτάκι 40 τετραγωνικά μέτρα που μένει. Και το φορολογητέο βγάζει 8.300. Δικαιούται το βοήθημα? Όχι. Ήμουν σίγουρη. Ξεκάθαρα όχι. Ξεκάθαρα όχι. Αφού από τη στιγμή που μιλάμε για ατομικό και όχι για οικογενειακό εισόδημα και υπερβαίνει τα 7.200, είτε πραγματικό είτε τεκμαρτό, δυστυχώς δεν δικαιούται. Ανεξάρτητα από ποια πηγή προέρχεται. Έτσι. Εδώ είναι μεγάλη αδικία. Τώρα δεν είναι αδικία. Ναι. Βέβαια δεν είναι αδικία τώρα αυτό. Παίρνει η γυναίκα κάτω από 500-600 ευρώ σύνταξη. Από μια και ένα σπιτάκι. Και να υπενθυμίσω ομαλή ότι η κυβέρνηση, η οποία έχει ιδεολογικοποιήσει και τη μάχη κατά των φόρων. Ναι. Εδώ μιλάμε ακόμα για φόρους, για τεκμήρια σε φόρους. Αυτά θεωρώ ότι η συγκεκριμένη κυβέρνηση δεν τα έχει αλλάξει.
Ναι. Και το χειρότερο από όλα ποιο είναι, ότι μιλάμε για ευαίσθητες ομάδες, για ανθρώπους που έχουν 7-200 εισόδημα. Και από αυτό που λέει ο Κώστας τώρα, μπαίνει το τεκμήριο στη μέση, γιατί το τεκμήριο μπορεί να είναι ένα σπίτι στο χωριό, ένα σπίτι στην Αθήνα ή ένα αυτοκίνητο. Γιατί ο κάθε φορολογούμενος ξεκινάει, αν είναι μόνος του, με 3.000 τεκμήριο και αν είναι παντρεμένος με 2.500 τεκμήριο ατομικό. Συν ένα αυτοκίνητο, τελείως, το καλύψαμε. Ακριβώς. Μάλιστα. Λοιπόν, να ευχαριστώ πάρα πολύ τον Κώστα Μουκαλά. Κώστα μου, καλά Χριστούγεννα. Εύχομαι προσωπική του οικογενειακή ευτυχία. Να χαίρεσαι τα παιδάκια σου. Και πολλά χαμόγελα, υγεία και χαμόγελα. Λοιπόν, θα ξαναπούμε. Δεν θα τα πούμε με το νέο έτος. Θα σας τα πω την άλλη εβδομάδα αυτά. Αυτά είναι τα δυσάρεστα. Αυτά είναι τα δυσάρεστα, ναι. Πρέπει, εντάξει, θα ενημερώσουμε. Δεν θα είμαι το νέο έτος εδώ. Όχι γιατί λόγω αυξημένων υποχρεώσεων και της νέας μου ιδιότητας στο newsbomb.gr ως διευθύντριας, δεν καταλαβαίνεις ότι αυξάνονται υποχρεώσεις. Και το δυσάρεστα πήγαινε στους τηλεθεατές. Εμένα το δυσάρεστα πήγαινε, γιατί ήμασταν μια ωραία παρέα και περνούσαμε ωραία. Σίγουρα για σένα και επαγγελματικά είναι κατά αξίωση. Τόσα χρόνια έχεις δείξει την αξία σου. Εντάξει, τι να κάνουμε. Καμιά φορά πρέπει να ξέρεις, αυξάνονται υποχρεώσεις, άρα πρέπει να επιλέξεις για να συντάξει και να είσαι απολύτως σωστή όταν σου εμπιστεύεται κάποιος κάτι και θα πρέπει να κάνεις. Εξ ονόματος λοιπόν όλων των τηλεθεών ξέρω ότι καλή επιτυχία, το στο εύχονται όλοι. Το ξέρω, το ξέρω. Εντάξει, απλώς ξέρεις είναι για μένα λίγο στενάχωρο γιατί ήμασταν μια ωραία παρέα εδώ. Λοιπόν, πάμε σε ένα διαφημιστικό διάλειμμα και θα επιστρέψουμε με τον Γιάννη Χατζησαλάτα. Θα έχουμε και τον Γιώργο τον Νικολακόπουλο για να μας πει και τα άλλα δυσάριστα. Έτσι, για τον εξωδικαστικό που πάλι δεν τρέχει. Πάλι δεν τρέχει, το προσπαθούμε, το κάνουμε, αλλά δεν τρέχει. Κάποιος στέει που δεν τρέχει, λέω εγώ τώρα. Ίσως αυτός ο οποίος λέει ότι πάει καλά. Ότι πάει καλά. Σωστό. Πολύ σωστό. Δεν σας βάλω το δώσα, σας το βάλω στο τέλος. Πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε. Επιστρέψαμε κυρίες και κύριοι, εκπομπή Κοινωνία και Οικονομία εδώ στο Attica TV. Μαζί μου ο Γιάννης Χατζησαλάτας, οικονομικός σύμβουλος. Συνεδριάζει η Επιτροπή των Ειδικών σήμερα. Στο τραπέζι αξιολογούν τα δεδομένα οι επιστήμονες και αυτό πρέπει να κάνουν. Στο τραπέζι βεβαίως είναι η λήψη κάποιων μέτρων, όχι lockdown, και εγώ το λέω για να μην αρχίσουμε και λέμε πράγματα που δεν ισχύουν. Και ό,τι μέτρο αποφασιστεί από την κυβέρνηση θα ισχύσει μετά τις γιορτές. Τώρα, πρόβλημα. Αν είναι 3 του μήνα ή είναι 5 του μήνα, αυτό δεν το γνωρίζω. Αλλά θα σίγουρα θα κάνουμε καλά Χριστούγεννα και καλή Πρωτοχρονιά. Και να σας πω κάτι, να κάνουμε καλά Χριστούγεννα και καλή Πρωτοχρονιά. Κάντε self-test, κάντε rapid test. Δεν χρειάζεται ούτε να στο επιβάλλουν αυτό να το κάνεις. Ακόμα και εγώ που είμαι εμβολιασμένη, κάνω 3 την εβδομάδα. Γιατί εφόσον και εμείς νοσούμε και μεταδίδουμε, καλό είναι αν θα πάμε έξω, ιδιαίτερα αν πάμε σε συνωστισμό, κέντρα διασκέδασης, ξέρετε τι εννοώ, ακόμα και στην εστίαση, αλλά και σε ένα σπίτι που θα είμαστε πολλά άτομα. Καλό θα είναι να τεσταριστούμε πριν. Είναι προς όφελός μας. Δεν έχει να κάνει με τη σύσταση της κυβέρνησης των ειδικών ή του ίδιου του Πρωθυπουργού. Είναι θέμα ατομικής ευθύνης. Και δεν είναι αντίσταση. Ναι, και δεν είναι και αντίδραση επίσης. Δηλαδή, λέει κάποιος, μου το λέει, δεν το κάνω. Ναι. Μα δεν είναι έτσι. Είναι θέμα πραγματικά δημόσιας υγείας. Είναι θέμα υπευθυνότητας και να προφυλάξω τον εαυτό μου και τους γύρω μου. Και, ιδιαίτερα, και το λέω για μένα που έχω νοσήσει, έχω εμβολιαστεί και πολύ εύκολα μπορεί να είμαι ασυμπτωματική και να μεταφέρω τον ιό παντού όπου πάω. Άρα, καλό θα είναι λοιπόν να κάνουμε τις γιορτές, αλλά να είμαστε και προσεκτικοί και να τηρούμε τα μέτρα. Το λέω. Λοιπόν, πάμε τώρα στην έκπτωση. Τι γίνεται με τις ηλεκτρονικές δαπάνες, τέλος του χρόνου. να πάμε αίθουσα πρώτα. Για τις αυτοδιοικητικές ειδήσεις. Ναι, Χρόνη. Πάμε να δούμε τις αυτοδιοικητικές ειδήσεις με τη Ματίνα Πολυχρόνη. Καλησπέρα, Μαλία. Καλησπέρα, Ματίνα. Κυρίες και κύριοι, 41 εκατομμύρια ευρώ συνολικά έσοδα από το τέλος ακίνητης περιουσίας και τα τέλη διαφήμισης κατένει με το Υπουργείο Εσωτερικών σε όλους τους Δήμους. Θερμενόμενες αίθουσες για τους άστεγους καλούνται να ορίσουν οι Δήμοι κατά τη διάρκεια του χειμώνα. Ακόμη πρέπει να συγκροτήσουν ομάδα υποστήριξης για εντοπισμό και ενημέρωση των ανθρώπων που έχουν ανάγκη. 5 διακρίσεις για τα βίντεο τουριστικής προβολής που δημιούργησε από το 2020 έλαβε η Περιφέρεια Αττικής σε φεστιβάλ που διοργανώθηκαν από την Διεθνή Επιτροπή Φεστιβάλ Τουριστικών Ταινιών. Στόχος της συμμετοχής της ήταν να προσεγγίσει περισσότερους επισκέπτες στην Αττική, αλλά και για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα. Σε μια βραδιά ζούμπα προσκαλούν μικρούς και μεγάλους ο Δήμος Νέας Ιωνίας και η Ένωση Ρουμελιωτών σήμερα στις 18:30 στην πλατεία Σιμηριώτη. Ραδιομαραθώνιο αλληλεγγύης διοργανώνει ο Αθήνα 984 για την Κιβωτό του Κόσμου, αύριο από τις 6 το πρωί έως και τα μεσάνυχτα. Οι εκπομπές του σταθμού θα φιλοξενήσουν διαδικτυακά καλλιτέχνες, πολιτικούς και αθλητές, ενώ οι ακροατές θα μπορούν να συνεισφέρουν με SMS, τηλεφωνικές κλήσεις, κατάθεση χρημάτων ή και αποστολή ειδών πρώτης ανάγκης στον οργανισμό. Και κλείνοντας, κάλαντα, ευχές και γλυκίσματα θα μοιράσει η Φιλαρμονική του Χαλανδρίου, η οποία θα ταξιδέψει στις γειτονιές της πόλης
συνδυάζεται με το γιορτινό λεωφορείο στις 23 αλλά και τις 30 Δεκεμβρίου. Και με αυτή λοιπόν την είδηση κλείνουμε το αυτοδιοικητικό δελτίο. Μάλιστα, ευχαριστούμε πάρα πολύ τη Ματίνα Πολυχρόνη. Ματίνα, να τα πούμε και αύριο, να είσαι καλά. Λοιπόν, βλέπω εδώ τώρα, κοιτάζω το κινητό μου γιατί το ρεπορτάζ τρέχει. Προσπαθούμε να δούμε τι θα μας βρει μετά τις γιορτές. Εντάξει, εγώ νομίζω ότι η κυβέρνηση θα πάει βήμα-βήμα και οι ειδικοί, αναλόγως στην εξέλιξη που θα υπάρχει με την πανδημία και με την όμικρον. Παίζει μεγάλο ρόλο η χνηλάτιση, όπως καταλαβαίνετε, και το να κάνουμε πολλά τεστ για να βρίσκουμε τα κρούσματα και να μην υπάρχει μεγάλη τεράστια διασπορά. Ας ελπίσουμε, δεν νομίζω να κλείσει τελείως ούτε η οικονομία ούτε η κοινωνία, αυτό όμως το ξέρουν οι ειδικοί, δεν είμαι ειδικός. Πάντως ο ίδιος ο Κυριάκος Μητσοτάκης, χθες στο Υπουργικό, είπε: επέκταση της τηλεργασίας, ωράριο σε εστίαση και ψυχαγωγία, μείωση του ωραρίου λειτουργίας. Και για τα σχολεία είναι ένα μεγάλο θέμα, ξαναλέω, είναι επιτάπητος. Το Υπουργείο Παιδείας επιμένει να παραμείνουν ανοιχτά μετά τις γιορτές. Θα δούμε. Όλα είναι ανοιχτά πλέον. Λοιπόν, πάμε τώρα στις ηλεκτρονικές αποδείξεις. Γιατί πέρσι μια χαρά ήμασταν. Φέτος όμως, τέλος. Οι εκπτώσεις και όλα αυτά. Επανερχόμαστε στο παλιό καθεστώς. Άρα. Τρεις ειδήσεις όσον αφορά. Ναι. Και για να τα διευκρινίσουμε, γιατί κάπου έχει μπερδευτεί λίγο ο κόσμος, επειδή το 30% το συναντάμε σε διάφορες διαδικασίες. Πρώτα απ' όλα να πούμε ότι το 30% των αποδείξεων, όπως πολύ σωστά είπε η Σαμαλία, που πέρυσι είχε εκπτώσεις, δεν ισχύουν εκπτώσεις φέτος. Όλοι είμαστε υποχρεωμένοι να συλλέξουμε το 30% του εισοδήματος, το οποίο θα δηλώσουμε με ηλεκτρονικές αποδείξεις. Διαφορετικά είμαστε αντιμέτωποι με το 22% πέναλτι τον έξτρα φόρο. Δεύτερη είδηση. Από του χρόνου που θα συνεχίσει να ισχύει το 30% αυτό για το εισόδημα το οποίο δηλώνουμε, θα υπάρχουν συγκεκριμένες αποδείξεις, οι οποίες θα μετρούν διπλά στο χτίσιμο. Δηλαδή, όταν παίρνουμε αποδείξεις για ιατρικές δαπάνες, οδοντιατρικές, κτηνιατρικές παροχές, εξετάσεις διαγνωστικά κέντρα πλην των δημόσιων φορέων, δηλαδή από νοσοκομεία ή από αγορές φαρμάκων, αυτές οι αποδείξεις μετρούν διπλά. Ό,τι χρήματα δηλαδή δίνουμε σε αυτό θα μετράνε διπλά στο χτίσιμο του 30%. Υπάρχει όμως από 1η-1η του 2022 μία νέα διαδικασία ηλεκτρονικών αποδείξεων που και εδώ πλέον μιλάμε για το 30%, αλλά είναι προς την καλή κατεύθυνση για τον καταναλωτή και για τον φορολογούμενο, γιατί αυτή η διαδικασία μας επιστρέφει χρήματα μέσω των φόρων. Έτσι λοιπόν, από 1η-1η του 2022 έως 31-12 του 2025 θα μπορούν οι πολίτες να συλλέγουν ηλεκτρονικές αποδείξεις έως 5.000 ευρώ το ανώτερο ποσό, από συγκεκριμένες ομάδες επαγγελματιών, οι οποίες έχουν ροπή προς το διαφορετική, γι' αυτό και γίνεται αυτό το μέτρο, δικηγόρους, αρχιτέκτονες, συμβουλευτικές υπηρεσίες, detective, γραφεία τελετών, υδραυλικές, ηλεκτρολογικές, ψυχτικές εργασίες, ελεοχρωματιστές, ξυλουργούς, φωτογράφους, επιδιορθώσεων ενδυμάτων, νοσηλεύτριες και αποκλειστικές, από ταξί και ενοικιάσεις λιμουζινών, υπηρεσίες καθαρισμού και συντήρησης κτηρίων, φροντίδας παιδιού ή ατόμων, οικιακές υπηρεσίες, γυμναστήρια, σχολές χορού. Αυτές οι ομάδες λοιπόν των επαγγελματιών, οι αποδείξεις ηλεκτρονικές, τις συλλέγουμε. Αν φτάσουμε το ανώτερο ποσό, τα 5.000, μας οδηγούν σε έκπτωση στο φόρο, δηλαδή μας επιστρέφονται χρήματα πίσω, τα οποία ξεκινούν από 450 ευρώ, αν έχουμε εισόδημα έως 10.000 ευρώ. Το κέρδος είναι 1.100 ευρώ αν το εισόδημα μας είναι από 10.000 έως 20. 1.400 ευρώ το κέρδος από εισόδημα 20.000 έως 30. 1.800 ευρώ το κέρδος και επιστροφή του φόρου αν το εισόδημα μας είναι από 30.000 έως 40. Και αν υπερβαίνει τις 40.000 ευρώ, έχουμε ένα κέρδος της τάξης των 2.200 ευρώ. Δεν είναι λίγα, είναι αρκετά αυτά τα χρήματα. Φυσικά εδώ πρέπει να διευκρινιστούν πάρα πολλά πράγματα. Δηλαδή, εγώ ως ελεύθερος επαγγελματίας που θα πάρω μία ηλεκτρονική απόδειξη και την βάλω στα βιβλία της εταιρείας μου, θα μετράει και για το ατομικό μου εισόδημα. Και πώς θα διευκρινιστεί αν θα πάει στη μία πηγή ή στην άλλη πηγή. Είναι όμως κάτι το οποίο αρχίζει να ξαναχτίζεται αυτό που είχε ο πολίτης εδώ και πάρα πολλά χρόνια, έκπτωση από το φόρο. Θυμόμαστε παλιά ότι τα φροντιστήρια είχαν έκπτωση, θυμόμαστε παλιά ότι πάρα πολλές δαπάνες είχαν έκπτωση. Ας είναι εδώ λοιπόν η αρχή και το χαμηλότερο που είναι 450 ευρώ είναι σχεδόν ένας μισθός για αυτούς οι οποίοι έχουν 10.000 εισόδημα. Έτσι είναι, Γιάννη μου. Λοιπόν, πάμε γιατί περιμένει ο Γιώργος Νικολακόπουλος, γνωστός δικηγόρος. Γιώργο, καλησπέρα. Καλησπέρα, καλές γιορτές εύχομαι. Καλές γιορτές να έχουμε. Καλά Χριστούγεννα. Σε όλους. Τελειώνει αυτό το δύσκολο και αυτό το δύσκολο έτος, αυτός ο δύσκολος χρόνος. Με ανθρώπους να βασανίζονται, και το λέω το βασανίζονται όχι τυχαία, και να ταλαιπωρούνται από τους οφειλές τους και να περίμεναν ως μάνα εξ ουρανού τον εξοδικαστικό, να ρυθμίσουν τους οφειλές και να προστατεύσουν την πρώτη τους κατοικία και την περιουσία τους, και ξαφνικά βρίσκονται μπροστά σε μια διαδικασία που δεν τελεσφορεί,
σε μια πλατφόρμα που δημιουργεί προβλήματα και που οι αιτήσεις, Γιώργο μου, δεν ολοκληρώνονται. Και αναρωτιέμαι τι θα δούμε από αρχές του έτους, όταν θα συνεχιστούν οι πληστηριασμοί και πώς ο κόσμος και πώς από τη μία πλευρά θα ρυθμιστεί το ιδιωτικό χρέος, που είναι μια βόμβα στα θεμέλια και του δημοσίου χρέους. Μην τα ξεχνάμε αυτά. Τα λέγαμε στα μέλη των μνημονίων, θα ξανάρθουν. Και από την άλλη, να προστατεύσουν οι άνθρωποι την κατοικία τους, κυρίως την πρώτη κατοικία, αλλά και την ακίνητη τους περιουσία. Πολύ σωστά το λες. Να προσθέσω εδώ και το εξής, ότι παρότι κολυσιεργούν στη διαδικασία του εξοδικαστικού συμβασμού, παράλληλα βάζουν υπαλλήλους και παίρνουν συνεχώς τηλέφωνο και οχλούν. Έχω μια τεράστια αύξηση των οχλήσεων το τελευταίο χρονικό διάστημα και παράπονα και καταγγελίες από τους πελάτες μου. Παίρνω δικηγορικά γραφεία που υποτίθεται ότι το λειτουργήμά τους είναι ξένο από την όχληση και από την συνεχή παρενόχληση των δανειοληπτών, και όμως κάποιοι υπάλληλοι τέτοιων γραφείων παίρνουν συνεχώς και όχι μόνο επικαλούνται ότι εκπροσωπούν ή ότι είναι δικηγόροι ή ότι εκπροσωπούν το δικηγορικό γραφείο και επιδιώκουν μια συμβαστική λύση, αλλά είναι ιδιαίτερα πιεστικοί και μάλιστα λένε και ψέματα ότι δεν γνωρίζουν ούτε ότι έχει προσφύγει στον νόμο Κατσέλη ο δανειολήπτης, ούτε ότι έχει μπει σε μια διαδικασία της πλατφόρμας εξοδικαστικής επίλυσης, δημιουργώντας και πανικό στους δανειολήπτες και λέγοντας εντός εισαγωγικών εκβιαστικά ότι αύριο θα έρθουμε να πάρουμε το σπίτι, θα παραδώσετε τα κλειδιά. Μιλάμε για καταστάσεις οι οποίες είχαμε κάποιο χρονικό διάστημα σταματήσει να τις βλέπουμε, ήταν πιο ήπια τα πράγματα. Άρα, πολύ σωστά είπες, υπάρχει εντός εισαγωγικών ένα μεθοδευμένο σχέδιο να μποϊκοτάρουν τον εξοδικαστικό συμβασμό ή την οποιαδήποτε δικαστική προστασία με τον νόμο Κατσέλη όσους έχουν μπει στον ηλεκτρονικό επαναπροσδιορισμό και να επιδιώξουν με ηθική, με ψυχολογική πίεση να εισπράξουν ό,τι μπορούν να εισπράξουν και να προχωρήσουν μετά και σε πληστηριασμό, διότι έχουμε μια μεγάλη αύξηση και των εγγραφών των πληστηριασμών και μεγάλο ενδιαφέρον από τα funds που συνεργάζονται με τις τράπεζες για να πάρουν ακίνητα. Και να πούμε ότι με τις νέες ρυθμίσεις που πέρασαν και ψηφίστηκαν από τη Βουλή, όταν τη δεύτερη φορά, τρίτη, κηρυχθεί άγωνος, πέφτει κατευθείαν η αξία του ακινήτου. Έτσι δεν είναι? Ακριβώς, χωρίς να μεσολαβεί δικαστική απόφαση, χωρίς να έχει ο δανειολήπτης πολλές δυνατότητες. Άρα, πολύ εύκολα, όχι μόνο θα χαθούν τα σπίτια, αλλά θα χαθούν και σε εξευτελιστικές τιμές, σε τιμές πολύ χαμηλότερες της πραγματικής αξίας, που σημαίνει ότι έρχεται η δεύτερη σειρά των πληστηριασμών, ποια είναι αυτή των υπολείπων μελών της οικογένειας που έχουν υπογράψει ως εγγυητές ή των φίλων και των συγγενών πέραν από τη στενή οικογένεια, που και αυτοί έχουν υπογράψει, που σημαίνει ότι για ένα δάνειο, εγώ έχω περίπτωση τώρα μπροστά στο γραφείο μου, κατανοητικό δάνειο που ήταν συνολικά 20.000, το ποσό ξέρετε πόσο έχει φτάσει, 113.000. 113.000 λοιπόν, εάν βγει το σπίτι στον πληστηριασμό και με τη διαδικασία του μη γόνιμου πληστηριασμού και της μείωσης αξίας, θα βγει για 40-50.000. Άρα τα υπόλοιπα χρήματα θα διεκδικηθούν από τους υπόλοιπους που έχουν υπογράψει ως εγγυητές και φανταστείτε θα φτάσουμε στο, ακούγεται υπερβολικό αλλά δυστυχώς θα είναι ρεαλιστικό, να χαθούν 2-3 σπίτια για 20.000 ευρώ. Και επίσης να πω ότι επειδή πέφτει τιμή, αν έχεις πάρει ένα 100.000 δάνειο και είναι 50.000 τελικά ο πληστηριασμός, τα 50 θα ξεκολουθήσουν να τα χρωστά στην τράπεζα. Βέβαια. Δηλαδή, έτσι δεν είναι, κύριε, έτσι δεν είναι, Γιώργο, τώρα σε έτσι δεν είναι, Γιώργο μου. Αμαλία, μα είναι δυνατόν. Το λες, όπως συμφωνεί και ο Γιάννης. Μα είναι δυνατόν. Θα εξακολουθήσουν να οφείλονται, ενώ εάν είχε πει στη διαδικασία του εξοδικαστικού συμβασμού και της πτώχευσης, που είναι μια καλή ευκαιρία για κάποιον ο οποίος δεν έχει άλλη δυνατότητα να μεταβιβάσει το ακίνητο και να μείνει με μισθωμένο ακίνητο για 12 χρόνια, θα έχει εκεί τη δυνατότητα πρώτον να διατηρήσει την κατοικία με μια μίσθωση για αρκετά χρόνια και δεύτερον να απαλλαγεί από το υπόλοιπο. Τώρα τι έχουμε? Έχουμε μια διαδικασία όπου και θα χάσει το σπίτι και δεν θα ξεσπιτωθεί, δεν θα μπορεί να μείνει μέσα, αλλά θα συνεχίζει όπως πολύ σωστά λες να οφείλει. Που σημαίνει ότι μια ζωή δεν θα μπορεί, να το πω απλά, να πάρει ούτε ένα πλυντήριο με δόσεις, με μια πιστωτική κάρτα ή να προχωρήσει σε καμιά άλλη οικονομική συναλλαγή. Μάλιστα. Γιώργο, να σε ευχαριστώ. Ήταν ο Γιώργος Νικολακόπουλος, γνωστός δικηγόρος. Γιώργο, καλά Χριστούγεννα και πάλι. Θα τα πούμε την επόμενη εβδομάδα. Να σε καλά, Γιώργο μου. Οικογενειακή και προσωπική ευτυχία και υγεία εύχομαι. Να πω ένα θετικό νέο, επειδή έρχονται Χριστούγεννα. Ναι, να πεις και ένα θετικό. Άντε, πες μας και θετικό. Υπό την πίεση των δικαστηρίων, πολλές φορές τα νέα φαντς καταφέρνουν να φτάσουμε σε ένα καλό συμβασμό. Μην αποθαρρύνονται οι δανειολήπτες να υποβάλουν συνεχώς αιτήματα και να ασκούν τα ένδικα μέσα.
Μάλιστα. Ακριβώς. Θα συμφωνήσω με τον Γιώργο τον Νικολακόπουλο, τον οποίο ευχαριστώ και πάλι. Να είσαι καλά, Γιώργο. Καλές γιορτές. Βλέπεις τώρα τι γίνεται, έτσι. Φαντάσου, έχεις δώσει προκαταβολή για το σπίτι. Μα αυτό λέω. Τόκους, τους τόκους, πώς το έχεις πληρώσει ένα δάνειο. Τα 100 χιλιάρικα τα πληρώνεις 250 χιλιάρικα. Και 300. Τι υποδεικνύεται περίπτερα να το παίρνεις ένα δάνειο, το σπίτι ανήκει στην τράπεζα, όχι σε σένα. Ακριβώς. Αλλά ένφυα πληρώνεις εσύ. Σωστά. Σωστό και αυτό. Βέβαια, εμείς που έχουμε δάνειο πληρώνουμε ένφυα, ενώ το σπίτι δεν μας ανήκει. Δεν μας ανήκει. Την κυριότητα ανήκει ακριβώς, στην τράπεζα. Ακριβώς. Μέχρι να το ξεχρεώσουμε. Και αν μπορέσουμε ποτέ, έτσι όπως είναι τα πράγματα. Λοιπόν, τελειώσαμε. Δυστυχώς. Πέρασε γρήγορα η ώρα. Λοιπόν, κάπου εδώ λοιπόν να χαμογελάσουμε. Γιατί ξέρετε, πάλι είπαμε είναι γιορτές, είναι Χριστούγεννα εδώ με το Γιάννη να πούμε. Δεν έχουμε να πούμε και το παθητικό. Κάτι γίνεται πάντα. Αυτός ο κορονοϊός πραγματικά δηλαδή δεν θα μας αφήσει. Αναρωτιέμαι. Ναι. Αναρωτιέμαι, θα έχουμε ηρεμήσει μέχρι το. Θα τον έχουμε Δευτέρα το Γιάννη. Α, ωραία, θα τον έχουμε Δευτέρα το Γιάννη. Γιατί οι Παρασκευές δεν θα κάνουμε παραμονή εκπομπή. Πολύ οπότε συζητάμε με μαλλιά μου και λέμε ότι έχουμε ξεχάσει πώς ήταν η ζωή μας χωρίς τον κορονοϊό. Ναι, ναι, πραγματικά. Δηλαδή θα μας πούμε ότι βάζετε μάσκα και εμείς θα συνεχίσουμε να τη φοράμε. Έτσι είναι. Γιάννη, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Εγώ ευχαριστώ πάρα, πάρα πολύ. Σαλάτες, καλά Χριστούγεννα να έχουμε. Έτσι, υγεία πάνω απ' όλα, έτσι. Προσοχή. Και θα βάλει ο Θεός στο χέρι του, τουλάχιστον βάλουμε και εμείς το δικό μας. Αισιοδοξία. Υγεία πάνω απ' όλα και πολλά χαμόγελα θα πω εγώ. Πολλά χαμόγελα να το 22 έτσι από όλους μας. Με θετική διάθεση και θετική ενέργεια. Ξέρω ότι τα προβλήματα είναι πάρα πολλά και να μου πείτε, κυρία Κάτζου, πώς να χαμογελάσουμε. Πρέπει να χαμογελάμε. Να σας ευχαριστήσω και εσάς που μείνετε μαζί μας και αυτό το απόγευμα. Ακολουθεί ο Αλέξανδρος Κλώσσας. Από όλους εμάς να έχετε ένα πολύ ωραίο απόγευμα. Να προσέχετε. Να είστε καλά.